κρατεία και θέματα που έχουν σχέση με έγγραφα, λογαριασμούς κτλ. Κτλ. Να μην είστε δηλαδή επιπόλαιοι στον τρόπο που τα διαχειρίζεστε. Και βέβαια μπαίνει στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα επαγγελματικά και την καριέρα. Και για άλλη μια φορά θα σας πω ότι είναι ένα διάστημα που θα κυνηγήσετε περισσότερο τα επαγγελματικά σας και ο Μάιος αλλά και ο Ιούνιος. Πάμε να δούμε τους ζυγούς, που για σας είναι πολύ καλή αυτή η θέση του Ερμή. Ευνοεί εκτός από την πνευματική εργασία, σπουδές, εξετάσεις και τα συναφή. Ευνοεί πάρα πολύ τα ταξίδια, σχέσεις με ξένους εξωτερικό, επαφές. Αν θέλετε να δείτε την τύχη που μπορεί να έχετε, ίσως και σε μια άλλη χώρα, σε θέματα δουλειάς, κοιτάξτε το τώρα, ή σε μια πολυεθνική εταιρεία. Και γενικώς τα μελλοντικά σχέδια που κάνετε, τα μελλοντικά πλάνα σας ευνοούνται και μπορείτε να τα προωθήσετε περισσότερο με τον Ερμή εκεί. Επίσης, αν ψάχνατε να βρείτε ένα διάστημα για να διαφημίσετε τη δουλειά σας ή τα προϊόντα της δουλειάς, αυτό είναι και το κατάλληλο, έτσι. Τώρα, από αύριο το βράδυ και μετά, νομίζω ότι θα είστε πολύ καλά. Για τους Σκορπιούς, ο Ερμής μπαίνει σε ένα κομμάτι που είναι και άλλοι πλανήτες εκεί και αφορά τα οικονομικά. Και είναι οικονομικά που δεν σχετίζονται ακριβώς με το μισθό σας, σχετίζονται περισσότερο με θέματα οικονομικών, κοινά οικονομικά δικά σας και του συντρόφου σας, του συζύγου, της συζύγου, οικονομικά της εταιρείας που εργάζεστε, οικονομικά επενδύσεις, καταθέσεις, οτιδήποτε έχει σχέση με το χρήμα, αλλά δεν είναι ο μισθός σας, είναι όλα τα υπόλοιπα, από κληρονομικά, διατροφές, οτιδήποτε έχει σχέση με τα υπόλοιπα οικονομικά. Από εδώ και κάτω λοιπόν θέλει τακτοποίηση, είναι το θέμα, μάλλον ο τομέας που θα σας απασχολήσει περισσότερο και δεν θα το κάνει μόνο αυτό το μήνα, θα το κάνει και τον επόμενο μήνα, αλλά αυτό το μήνα νομίζω ότι σας παρέχεται και με βοήθεια λόγω και της Αφροδίτης που είναι στους διδύμους. Λυπτάτε τα κάτω και κοιτάξτε να ξεμπερδέψετε μαζί τους μέσα στο δίμηνο αυτό, Μάιος και Ιούνιος. Και κυρίως Μάιος, που είπαμε ότι είναι και ο Ερμής και η Αφροδίτη, δίνουν κάτι περισσότερο. Πάμε να δούμε τους τοξότες, που ο Ερμής περνάει απέναντί σας, άρα νέες σχέσεις, γνωριμίες, ό,τι έχει να κάνει γενικότερα με τον τομέα των σχέσεων, των συνεργασιών, του γάμου. Όλα αυτά θα σας απασχολήσουν πιο πολύ, θα σας ενθουσιάσουν επίσης κάποιους και μέχρι το τέλος του Μάη νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος για να συζητήσετε θέματα που έχετε, ο διάλογος δηλαδή ευνοείται περισσότερο, αλλά ακόμα και σε θέματα σπουδών, και όλα αυτά που είπαμε για όσους μπορεί να είστε φοιτητές ή όσοι μπορεί να δίνετε εξετάσεις, είναι μια καλή θέση, αρκεί να μην είστε επιπόλαιοι, έτσι. Το ξότες ούτως ή άλλως το έχετε αυτό της επιπολαιότητας, θέλει λίγο συγκέντρωση από εδώ και κάτω. Πάμε να δούμε τους εγώκερους, που η καθημερινότητα της δουλειάς φαίνεται να σε επηρεάζει περισσότερο με τον Ερμή εκεί και μάλιστα μπορεί να συμβούν και ωραία πράγματα, όπως το να βρείτε μια δεύτερη δουλειά ή να βρείτε μια πρώτη εργασία για όσους είστε άνεργοι, αρκεί να το ψάξετε. Ή μπορεί να υπάρχουν θέματα που έχουν σχέση με την υγεία και τώρα να βρουν λύσεις. Άρα μέχρι το τέλος του Μάη κυνηγήστε πιο πολύ δουλειά και ζητήματα φυσικής κατάστασης, διατροφής, άσκησης, υγείας γενικότερα, γιατί μπορεί να βρείτε και τον κατάλληλο άνθρωπο να σας βοηθήσει, να σας υποδείξει κάτι που πρέπει να κάνετε και να βρείτε λύσεις. Για τους υβροχώους είναι μια πολύ καλή εξέλιξη το ότι φεύγει ο Ερμής από τον Ταύρο και μπαίνει στους διδύμους από αύριο το βράδυ μέχρι τέλος Μαΐου, γιατί είπαμε ότι ο Ερμής έχει να κάνει με την επικοινωνία, με την καθημερινότητά μας, με όλες τις συνδιαλλαγές μας, άρα ευνοεί όλα αυτά τα πράγματα και βέβαια θα ευνοήσει και τα επαγγελματικά μαζί και μπαίνοντας στο κομμάτι που αφορά τον έρωτα, το φλερ, τις σχέσεις, τη δημιουργία, τα παιδιά, σας δίνει μια αβάντα και σε αυτά τα ζητήματα. Αν ψάχνατε δηλαδή μια καλή περίοδο για να βοηθήσετε το παιδί σας ή να έχετε καλύτερη επικοινωνία μαζί του, είναι μια καλή περίοδος αυτή. Και για τους ηχθείς, θέματα που αφορούν την οικογένεια, το σπίτι ή παλιοί λογαριασμοί, δηλαδή θέματα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν, κάποιες εκκρεμότητες, έρχονται στην επιφάνεια και μέχρι τέλος Μαΐου φαίνεται ότι ζητούν λύσεις και θα πρέπει και εσείς λοιπόν να κάνετε το παν για να δώσετε αυτές τις λύσεις. Θέλει προσοχή όμως όταν είναι σε τετράγωνο, δηλαδή σε μια όψη σχετικά πιο δύσκολη με το ζώδιό μας, όπως θα είναι αυτή που θα πάρει ο Ερμής στους διδύμους από αύριο το βράδυ, θέλει προσοχή στην επιπολαιότητα, στο να μην προσέχουμε τις λεπτομέρειες, αλλά και στις υπερβολές. Δηλαδή, κοιτάξτε.